που τα δανειστήκαμε από την ανδρική γκαρδαρόβα. Ήταν μια δυνατή, ήταν μια πολύ δυναμική Εμένα δεκαετία. Εμένα και στους άντρες μου άρεσε η καμπάνα στα 70's. Τους έκανε το πω 2 μέτρα. Δεν ξέρω, Αλεξάνδρος, άμα συμφωνεί. Αλέξανδρε Λιζάρδο, με αυτή την ατάκα σε υποδέχομαι. Με λάθος ατάκα, δεν το περίμενες. Σας έκανα κυρίρη διάθεση. Αλέξανδρε, συζητάμε για τη γυναική ομορφιά. Και θέλουμε να σου δώσουμε αυτή την υπέροχη πάσα. Βεβαίως. Και να μας μιλήσεις για το πώς, ας πούμε, η συγκρίσιμη δυστυχώς γυναικεία ομορφιά στις ταινίες έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικός κορμός της πλοκή. Υπάρχουν σε πάρα πολλές συνήθειες. Γιατί από την ομορφιά έχει κινηθεί η τέχνη του κινηματογράφου. Να μην κοροϊδευόμαστε, πέρα από τα ειδικά εφέ τα οποία μας βάλαν σε ένα κόσμο του φανταστικού, μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες του βοβού κινηματογράφου. Η ομορφιά είναι αυτή που κυριαρχεί από τη δεκαετία του 20 και μετά στις περισσότερες ταινίες. Τι πουλάμε, πουλάμε τα όμορφα ζευγάρια. Γιατί είναι αυτό που δεν μπορούμε 100% να ζήσουμε ή απόκληρη σε κάποιες περιοχές με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Θέλουμε να ζήσουμε λοιπόν ένα όνειρο παραμυθένιο σε άλλη φόρμα. Έτσι λοιπόν, διαγωνισμοί ομορφιάς μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και γίνονται ένα εφαλτήριο ώστε το όνειρο της ταχτοπούτας να μπορέσει να ζωντανέψει. Δυστυχώς, με όρους που δεν υμνούν τη γυναίκα. Αυτό γίνεται μέσα από διαγωνισμούς όπως είναι τα καλλιστεία, από διαγωνισμούς όπως είναι τα παιδικά καλλιστεία, που είναι κάτι ιδιαίτερα τρομακτικό όταν βλέπεις ένα παιδάκι 5 ετών με ψεύτικο δόντι, με ψεύτικο στήθος, με μακιγιάζ. Να μην συζητήσουμε και κοινωνιολογικά και ψυχολογικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για ένα παιδί, ούτε για τους ανθρώπους που αρέσκονται στο να βλέπουν αυτά τα παιδιά. Άσε με τρελές, να δούμε το βίντεο για να... Θα πάμε στο βίντεο όμως με μία αφορμή. Το πρώτο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε είναι για μία ταινία που έχει βγει από την προηγούμενη εβδομάδα στο κινηματογράφο, το Μίσα Πειθαρχία. Θα μας πάει στα κομβικά καλλιστεία του 1970 στο διαγωνισμό Miss Cosmos, που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Μόλις δούμε το βίντεο, θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για το πώς ένα φεμινιστικό κίνημα δίνει εφαλτήριο στο να αλλάξουν αυτή η όρη των διαγωνισμών. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Oh my! What a reception! Which country are you from? Grenada. Oh my! I love this film so much. I love the script. I loved the themes of the film. The fact that it deals with feminism, the fact that it deals with intersectional feminism and really representations of beauty in terms of the first woman of color winning the competition. I thought it was such a historic moment. And also this incredible cast. I mean, to work with Keira Knightley, Keely Hawes, Jesse Buckley, and our wonderful director, Philippa Lothorpe. I knew that the film was going to be very much rooted in the female gaze, which was exciting. My mum was a writer, my dad was an actor. There were points where she definitely earned more than him. There were points where he earned more than her, but she definitely earned more than him. And it was never an issue in my house. It was simply they were a couple, they were a team, and whoever's earning more at that particular moment is great. When I came out into the real world, I found out that, oh, women aren't meant to earn as much as men because that might emasculate them. It never emasculated my dad, and I mean remotely. So I think that they gave me this kind of sense of you do what you want to do and you don't worry about some guy feeling bad about that. You just try and be the best that you can be. Come on then, you write the message. I'll make sure everyone sees it. Τα τραγουδάμε και δύο μαζί. Σε άλλη τονικότητα, εγώ σε άλλη εσείς, για να το καταστρέψουμε σωστά. Μέσα από αυτή λοιπόν την ταινία μπορούμε να πάρουμε πολύ σημαντικά μηνύματα για το πώς θα μπορούσε, γιατί ουσιαστικά μπορεί να γίνει η έκρηξη εκεί πέρα. Δεν έγιναν άμεσα αλλαγές και βλέπουμε ότι στην ουσία δεν έχουν γίνει πραγματικά πυρηνικές αλλαγές. Το πώς η θέση της γυναίκας σε σύνδεση με την ομορφιά ενυπάρχει σε μια καθημερινότητα. Πολλά κινήματα τα τελευταία χρόνια προσπαθούν αυτό να το αλλάξουν. Δεν νομίζω ότι το αλλάζουν όμως στην ουσία του. Εδώ πέρα όμως το περιγραφικό παράδειγμα του Bob Hope, ο οποίος αποφάσισε βλακοδέστατα, θα πω, με κάθε γνώση της λέξης που χρησιμοποιώ, να χρησιμοποιήσει αυτό το ρηχό σεξιστικό του χιούμορ σε μια τέτοια εκδήλωση και να φάει φυσικά τα μούτρα του, γιατί η καριέρα του πήρε την κατιούσα μετά από αυτή την συγκεκριμένη παρουσίαση στα καλλιστεία. Είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα στο ότι κάποια πράγματα, μερικές στιγμές, όταν τιμωρηθούν, ίσως δώσουν το εφαλτήριο για μια αλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μπήκα σε μια διαδικασία να σκεφτώ τι κάνει ο κινηματογράφος με τον διαγωνισμό καλλιστείων. Για ποιο λόγο μας τον παρουσιάζει σαν μια ρηχή, φθηνή κωμωδία, που συνήθως τα παραδείγματά του έχουν μια
ναι μεν διασκεδαστική φόρμα, αλλά από την άλλη δεν μπαίνει στην ουσία του τι πρέπει να περάσει ένας διαγωνισμός καλλιστείων και μένει στο φασάρ, το ότι πλέον ας πούμε, τα καλλιστεία είναι και ένας διαγωνισμός στον οποίο δίνονται υποτροφίες στα κορίτσια. Δεν μπαίνει στην ουσία του πώς από αυτά τα κορίτσια είναι έτοιμα για να κάνουν ένα επόμενο βήμα ή δεν χρησιμοποιούν τον διαγωνισμό απλά για να πούνε το ότι πιστεύω στην παγκόσμια ειρήνη και τέλος. Έτσι λοιπόν θα δούμε από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα μερικές ενδεικτικές ταινίες που μέσα από τα καλλιστεία καταλαβαίνουμε την ουσία της κοινωνίας που υποδέχεται έναν τέτοιο διαγωνισμό με αυτούς τους όρους. Θα μας πεις μετά την αγαπημένη σου. Θα σου πω γιατί έχω guilty pleasures. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μίσα Πειθαρχία» που βασίζεται στα αληθινά γεγονότα από τη live τηλεοπτική μετάδοση του διαγωνισμού «Μις Κόσμος» του 1970, θα μελετήσουμε ενδεικτικά μέσα από τις ταινίες με θέμα ή αφηγηματικό άξονα τα καλλιστεία, αν τελικά ο κινηματογράφος καταφέρνει να αλλάξει παγιωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις για τη διάκριση των δύο φύλων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού ομορφιάς Junior Miss, μια γυναίκα πρώην νικήτρια βρίσκεται σε κρίση με την προσωπική της ζωή. Το Smile του 1975 είναι ένα σχόλιο του σκηνοθέτη στον παραλογισμό των διαγωνισμών ομορφιάς, αλλά και στην μικροαστική αμερικανική νοοτροπία που θέλει το κάλος να νικά στο ασφαλές πλαίσιο της νεότητας. Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να είσαι πιο όμορφη από τις άλλες? Στον κόσμο της ελληνικής βιντεοκασέτας υπάρχουν οι αναρχικές καλόγριες του 1986. Σε αυτή τη musical αποδόμηση της κομψότητας, ο αναρχικός τους χαρακτήρας και το πρωτογενές αυτόφωτο κέφι τους θα οδηγήσει μία εξ αυτών σε διαγωνισμό ομορφιάς με σκοπό να κερδίσουν το έπαθλο. Το Hairspray του 1988 αλλά και αυτό του 2007 χρησιμοποιούν το διαγωνισμό ομορφιάς Miss Luck για να επαναφέρουν την ισορροπία στο σύμπαν που ο ρατσισμός ήταν η νέα κανονικότητα. Λίγη luck, περισσότερο από το υποφερτό κροπάρισμα και οι μαύροι στην pro-black live matters εποχή δεν μιλούν για τρίχες. Κερδίζουν το χαμένο έδαφος πρωταγωνιστώντας την τηλεόραση, δηλαδή το μέσο που τότε μπορούσε να περάσει κάθε μήνυμα στα σπίτια του μέσου Αμερικανού πολίτη με τον πιο αβίαστο και ενίοτε άκρητο τρόπο. Μη σπυροτεχνήματα. Η ταινία του 1989 που είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό ξεκίνησε την πορεία της σε off-Broadway θεατρικό σανίδι και σε μικρό κύκλωμα διανομής της μεγάλου μήκους ταινίας. Διαγωνισμός ομορφιάς που λαμβάνει χώρα την 4η Ιουλίου ίσως γίνει το εφαλτήριο μιας νέας ζωής για την πρωταγωνίστρια για να σηκωθεί και να φύγει από αυτή την καταθλιπτική πόλη που μένει. Γινόμαστε όμως αυτοί που ονειρευόμαστε όταν τελικά απλά αλλάζουμε τόπο? Το τρίο της χαράς του 1995, το καρναβάλι και τα καλλιστεία θα γίνουν ένα και όχι τυχαία. Η νικήτρια των drag queen καλλιστείων, η Βίδα, θα μοιραστεί από επιλογή το έπαθλό της με την Νοξίμα και την Τσίτσι. Όλες μαζί θα καταλήξουν σε μια συντηρητική επαρχιακή πόλη, με καταπιεσμένες γυναίκες και άντρες με νομιμοποιημένη σοβινιστική σκέψη. Θα καταφέρουν να χειραγωγήσουν τις γυναίκες και να αλλάξουν το macho man mentality? Η απάντηση είναι ναι, αλλά με όρους Hollywood. Και όπως σας είπαμε και εκ των προτέρων, η λύση θα έρθει με καρναβαλικούς όρους, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην ταινία «Διαγωνισμός ομορφιάς» του 1999, η αμερικανική μικρότητα και η βλαχιά μιας συντηρητικής επαρχιακής πόλης φωτίζεται σε ένα ανελαίητο reality θέαμα. Κάπου στη Μινεσότα, μάνα, πρώην νικήτρια σε διαγωνισμό ομορφιάς, προωθεί την κόρη της στο χώρο. Με το γέλιο πρωταγωνιστή, το κοινό εύκολα αποδομεί τη στενόμυαλη μικρότητα στα κορίτσια μιας κοινωνίας που με τρόπο που σκέφτονται σε προβληματίζουν για το αν ο κόσμος που ζούμε αξίζει να έχει ένα καλύτερο αύριο. Gracie Hart γίνεται χωρίς να το θέλει αυτό που ορίζει η ελληνική μετάφραση του τίτλου, «Μις με το ζόρι». Από ανδρική σκοπής αστυνομική να πρώτης γραμμής θα μεταμορφωθεί σε μοντέλο για να ξεσκεπάσει μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε διαγωνισμό καλλιστείων. Η εμπορική επιτυχία του 2000 μας χαρίζει μια απολύτως διασκεδαστική guilty pleasure δημιουργία που διαχωρίζει τη θέση του νόμου και της τάξης από αυτόν της μέτριας τελειότητας. Η ταινία κέρδισε εκτός από τις καρδιές του κοινού και δύο υποψηφιότητες για χρυσές σφαίρες. Παροιμιώδεις ατάκες έχουν ήδη γίνει ιστορικές, όπως eyebrows. There should be two. Στο τέλος φυσικά κερδίζει πάντα η επιβολή της παγκόσμιας ειρήνης ως ιδέα και ιδανικό. Μια οικογένεια με πολλαπλές κρίσεις ταυτότητας θα αποφασίσει να υποστηρίξει το εξάχρονο κοριτσάκι τους που είναι χιλιόμετρα μακριά από τα πρότυπα ομορφιάς των καλλιστείων και να το υποβοηθήσει όχι απλά να συμμετέχει σε έναν από αυτούς, αλλά και να μην ακολουθήσει την πεπατημένη. Το Little Miss Sunshine κέρδισε 2 από τα 4 Όσκαρ που ήταν υποψήφιο, γιατί χωρίς να κατακρίνει την τελειότητα, εξυψώνει τη μετριότητα και δίνει χώρο στους απόκληρους για να ονειρεύονται χωρίς περιορισμούς και συμβάσεις. Στα πισωγυρίσματα του 2013, φίλες από την εποχή που συμμετείχαν σε διαγωνισμό ομορφιάς
Ιταλίας θα επιστρέψουν εκεί που ξεκίνησαν για μια επετειακή γιορτή. Η προσπάθεια διεκδίκησης του στέματος θα λειτουργήσει απολογιστικά στη μέχρι τώρα πορεία τους. Από το μηδέν επιστρέφουν στο πιο μηδέν με αρνητικό πρόσημο. Στα πρότυπα του Little Miss Sunshine έρχεται και η επόμενη ταινία. Με τον φρικαριστικά λάθος τίτλο «Όνειρα σε ψιλοτάκουνες γόβες», η ταινία του 2018 που βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο θα φέρει τον πρωτότυπο τίτλο «Dumpling». Η plus size έφηβη κόρη της πρώην βασίλισσας της ομορφιάς, Will, κάνει την επανάστασή της δηλώνοντας συμμετοχή στα καλλιστεία που οργανώνει η μητέρα της. Με οδηγό τα τραγούδια της Dolly Parton, ψάχνει τη θέση της σε ένα κόσμο που η ομορφιά της ψυχής δύσκολα ταυτίζεται με τα εξωτερικά πρότυπα ομορφιάς. Όμως είναι και μια ταινία που αγκαλιάζει την απώλεια ως εφαλτήριο μιας νέας προσπάθειας και, αν και ατσούμπαλα, δίνει χώρο στους απόκληρους της κοινωνίας ομορφιάς να δηλώσουν το παρόν σε μια κοινωνία που τα πρότυπα πρέπει να αλλάξουν. Ό,τι κόσμος. Εμένα μου φαίνεται λίγο τρελό το ότι υπάρχουν ακόμα καλλιστεία. Εγώ θα σου πω το ότι είναι στις ένοχες απολαύσεις μου να παρακολουθήσω ένα διαγωνισμό καλλιστείων, ιδιαίτερα στο κομμάτι των ερωτήσεων. Και όχι επειδή θεωρώ ότι είναι αστείο αυτό το οποίο θα απαντήσουν, αλλά επειδή είναι σαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πηγαίνουν διαβασμένες. Πρέπει να ξέρουν 15 κλισέ απαντήσεις και εκείνη τη στιγμή να είναι ψύχρεμες να πούν μία από αυτές τις 15. Είναι πολύ πικρό το ότι αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, οι περισσότερες ταινίες από όσες έχουμε δει μέσα σε αυτό το βίντεο και είναι και επιλεκτικά τοποθετημένες, δεν βγάζουν την ουσία του ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Ακόμα δηλαδή και το «Μίς με το ζόρι» που, επειδή το συζητούσαμε τώρα λίγο νωρίτερα, για μένα είναι από τις αγαπημένες μου κωμωδίες σε αυτό το είδος, ακριβώς για τις ατάκες του και για το σπάσιμο της δομημένης φόρμας που έχει, δεν πηγαίνει ούτε και αυτό στην ουσία. Δεν φεύγεις από την ταινία και λες αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Δεν λες ότι η ομορφιά πρέπει να μπει σε μια διαφορετική φόρμα. Ούτε πας και στο τελείως ανάποδο. Γιατί φωνάει για διαγωνισμός ομορφιάς, θα ήταν παράξενο να βάλεις έναν άνθρωπο κακοφορμισμένο. Η ουσία είναι να πάμε πίσω ξανά στον πυρήνα και να δούμε για ποιο λόγο θέλουμε να έχουμε ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Και για ποιο λόγο θέλουμε να έχουμε ταινίες οι οποίες δεν είναι κριτικές απέναντι σε αυτό το διαγωνισμό. Για να καταφέρουμε να ορίσουμε την ομορφιά, για να οριστεί και το καταναλωτικό κοινό και όλα αυτά. Και μπορούμε να αυτομαστιγωνόμαστε μια ζωή και να περνάει η μέρα μας. Πολύ καλά. Εμείς τώρα θα πάμε στη διαφημίση και θα επιστρέψουμε με τη Βασιλική Τρουφάκου.